Εδώ είμαστε, η ώρα πλησιάζει 12 και 20. Ακούτε πάντα την εκπομπή Μέρα Μεσημέρι. Μπορείτε να μας ακούτε και σε επανάληψη κάθε πρωί 7:30-8. Δεν έχουμε ξεπεράσει ακόμα αυτά που συνέβησαν στο προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε όχι μόνο για τα όσα συνέβησαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και για άλλα θέματα της επικαιρότητας. Τον Δημοτικό Σύμβουλο της Μίζωνος Αντιπολίτευσης με την παράταξη Ανεξάρτητη Ενωμένη Κεφαλονιά, τον κύριο Διονύση Αραβαντινό. Καλημέρα, κύριε Αραβαντινέ. Καλημέρα, κύριε Χαλαβατζή. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές. Ακόμα έχουμε την εικόνα, την προχθεσινή στο μυαλό μας και στο κεφάλι μας από τα όσα συνέβησαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου η παράταξή σας μαζί με την παράταξη της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης, την Ενωμένη Τετράπολη και τον Ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Γιώργο Τζορτζάτο, αποχωρήσατε επειδή αρνήθηκαν να συζητήσουν ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Αρνήθηκαν την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, εννοώ. Να συζητήσουν πολύ σωστά το λέτε. Το ζήτημα των σφαγείων. Των σφαγείων αργοστολίου που, όπως είπε και έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο ως κατεπήγον ο κύριος Τζορτζάτος, έχουν λεηλατηθεί, έχουν καταστραφεί αυτά τα σφαγεία και έχει απομείνει απλά ένα κουφάρι. Πείτε μου λίγο για όσα συνέβησαν, την άποψή σας για όλα αυτά. Κοιτάξτε, αυτές οι εικόνες σίγουρα στο μέλλον θα δείτε να πολλαπλασιάζονται, γιατί έχουμε μία δημοτική αρχή η οποία αρνείται να σταθεί στην ουσία των προβλημάτων και αρνείται να συζητήσει μέσα από σοβαρές διαδικασίες τα μείζωνα προβλήματα της Κεφαλονίας. Mm-hmm. Η αιμονή τους να μην συζητήσουν ένα θέμα που άπτεται της προστασίας των συμφερόντων του Δήμου γενικότερα και της προστασίας της δημόσιας περιουσίας ήταν μια αιμονή επικός, θα τη χαρακτήριζα, πεδαριώδη. Ναι, και δεν το κατάλαβε και κανένας αυτό. Δεν καταλάβανε γιατί υπήρχε αυτή η αιμονή που δεν ψηφίστηκε καν το θέμα αν θα συζητηθεί ή όχι. Θα μπορούσε κάλλιστα με τη διαδικασία που τίθενται τα εκτός ημερησία ζητήματα να το θέσει υπόψη του σώματος και το σώμα να αποφασίσει να γίνει τουλάχιστον μια ψηφοφορία. Αυτή η αιμονή, η κεσαρική αιμονή του Προέδρου να μην θέλει να το συζητήσει είναι ανεκδίγητη, ναι. Και ανεξήγητη. Και δεν μπορεί να το εξηγήσει αυτό ακριβώς ανεξήγητο που λέτε. Πάντως, δεν θα ήθελα να περιορίσω το θέμα μόνο στα σφυγεία. Τίθεται ένα θέμα ευρύτερο του πώς προστατεύεται η δημοτική περιουσία, πώς προστατεύεται τα συμφέροντα του Δήμου. Σωστό. Και έχουμε πολλά μηνύματα εσκάτως, τόσο με το ξενοδοχείο στην Φυσικές της Κορινθίας, όσο και με το τουριστικό περίπτερο, αν θέλετε, στην Παλική, στην περιοχή των Μιχαλητσάτων, σε αυτόν τον περίβλεπτο χώρο, που είναι βανδαλισμένο, καθημαγμένο. Τίθεται ένα ευρύτερο ζήτημα λοιπόν, πώς προστατεύει αυτή η δημοτική αρχή την περιουσία του Δήμου και κατ' επέκταση τα συμφέροντα των δημοτών. Mm-hmm. Η απάντηση είναι προφανής. Είναι πραγματικά ανίκανη να προστατεύσει την δημόσια περιουσία. Όταν λοιπόν ο φίλος ο Γιώργος ο Τζορτζάτος θέτει θέμα βανδαλισμών στα σφαγεία και η μείζωνα αντιπολίτευση διαστήματος του επικεφαλής της παράταξης του κυρίου Μιχαλάτου ζητεί να μπει σε ένα πλαίσιο διαλόγου η προστασία της περιουσίας του Δήμου και η προστασία των σφαγείων και βγαίνει ο πρόεδρος και ο αρχιδήμαρχος και λένε «Μα αυτά δεν είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Δήμο, θα πάμε στην αστυνομία και η αστυνομία θα επιληφθεί του θέματος». Αυτός ήταν ένας πραγματικά ακατανόητος υποβιβασμός του θέματος. Μα πιστέψτε με ότι έχει τεράστιες ευθύνες αυτή η δημοτική αρχή και δεν είναι θέμα να βάλουμε ένα φύλακα ή να βάλουμε ένα σειρματόπλεγμα να κλείσουμε το χώρο. Όπως δεν είναι θέμα να βάλουμε κάμερες στο τουριστικό περίπτερο που είναι βανδαλισμένο στα Μιχαλητσάτα ή να βάλουμε ένα φύλακα. Που θεωρώ. Μα ευρύτερης
ευρύτερη, συγγνώμη, να ολοκληρώσω λίγο τη φράση. Είναι θέμα ευρύτερης κουβέντας που θα γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν θα σταθούμε στο πώς την προστατεύουμε μέσα σε στενά όρια, δηλαδή να βάλουμε ένα φύλακα ή αν θα βάλουμε ένα σειρματόπλευμα. Δεν είναι αυτό το νόημα. Το νόημα είναι να συζητήσουμε πώς την αξιοποιούμε αυτή την περιουσία. Πώς την προστατεύουμε, την αναβαθμίζουμε και την αξιοποιούμε. Αυτά είναι τα κολοσσιαία ζητήματα, τα κορυφαία ζητήματα που έπρεπε να απασχολούν το Δημοτικό Συμβούλιο. Και ακριβώς σωστά το θέτετε και θεωρώ ότι η ίδια η Δημοτική Αρχή θα έπρεπε να έχει έρθει και να έχει θέσει το θέμα, γιατί γνώριζε ότι έχουν βανδαλιστεί, ότι έχουν κλαπεί τα μηχανήματα, ότι έχουν γίνει καταστροφές. Και όχι μόνο δεν το έκανε, αλλά δεν άφησε και τον Δημοτικό Σύμβουλο να το φέρει το ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πραγματικά ακατανόητη, ανεκδίγητη η στάση της Δημοτικής Αρχής. Γι' αυτό και πολλές φορές, ίσως επαναλαμβανόμαστε, αλλά πιστέψτε με ότι είναι, προκύπτει από τον τρόπο δράσης και τις συμπεριφορές της Δημοτικής Αρχής. Λέμε λοιπόν, επαναλαμβάνοντάς το, ότι δεν είναι ικανή αυτή η Δημοτική Αρχή να προστατεύσει την περιουσία του Δήμου. Τρανό παράδειγμα, το πρόσφατο παράδειγμα σας το είπα προηγουμένως, με το ξενοδοχείο στις Οικίες Κορινθίας. Ήταν να γίνει, θα το θυμάστε, τις 21 Σεπτεμβρίου, δικαζόταν ένα αίτημα του Δήμου στο εφετείο των πατρών για ερμηνεία της βούλησης του διαθέτη. Γνωρίζετε, όπως γνωρίζουν και οι ακροατές μας, ότι παρετήθηκε η Δημοτική Αρχή από τον δικόγραφο, παρετήθηκε αυτής της διεκδίκησης, με ποιο σκεπτικό? Ότι έχουν προκύψει πολλά ευρήματα και θα φροντίσει να οργανώσει καλύτερα την υπεράσπιση του Δήμου. Κοιτάξτε, η νομική υπηρεσία του Δήμου έχει κάνει μια, θεωρώ, μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Ως εκ τούτου, εμείς θα έπρεπε να πάμε να διεκδικήσουμε στο εφετείο των πατρών, αυτό τέλος πάντων που ζητάγαμε, την ερμηνεία της βούλησης του διαθέτη, και να μην παραιτηθούμε. Είπαμε λοιπόν στην Δημοτική Αρχή, στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι θα έπρεπε να τεθεί επιτάπητο στο θέμα, και αυτοί μας λιδόρισαν με το σκεπτικό ότι δεν είμαστε εμείς ικανοί να αποφασίσουμε αν θα συνεχίσουμε τη διαδικασία, αν θα παραιτηθούμε από τη διαδικασία. Αυτά είναι αστειότητες. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το χίζον όργανο, είναι το όργανο στο οποίο πρέπει να αποτινόμαστε για οποιοδήποτε θέμα. Και αυτός ο υποβιβασμός και ο ευτελισμός του Δημοτικού Συμβουλίου είναι πραγματικά κάτι που δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι πάντως, εγώ να συμπληρώσω, πολλά τα ζητήματα και μέσα στο καλοκαίρι που είδαμε, που η Δημοτική Αρχή δεν παίρνει καλό βαθμό όσον αφορά την διαχείριση που κάνει. Και να σας θυμίσω και το πώς χάσαμε την γαλάζια σημαία στο Μύρτο, με τον αβαγωσώση που δεν υπάρχει, με την καντίνα που είναι εκεί, αυτό το παράπηγμα, την υπόθεση του Σικιών, του ξενοδοχείου στην Κόρινθο. Είναι δεν πολλά είναι, δηλαδή είναι, τα ζητήματα, έτσι δεν είναι? Δεν είναι μόνο αυτά. Και δεν είναι μόνο αυτά. Η απώλεια της γαλάζιας σημαίας, μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι τίποτα το τρομερό, δεν είναι τίποτα το σημαντικό, μπορεί να το ευτελίσει. Μιλάμε όμως για το Μύρτο που ήταν τουριστικό σύμβολο της Κεφαλονιάς και για που πάρα πολλά χρόνια θεωρείτο, σύμφωνα με στατιστικά και σύμφωνα με κριτικές, ήταν μία από τις 10 καλύτερες και πιο προβεβλημένες περιοχές στην Ευρώπη και όχι μόνο. Δηλαδή όταν η ναυαρχίδα του τουρισμού σου, γιατί η ναυαρχίδα είναι ο Μύρτος, υποβιβάζεται, χάνει τη γαλάζια σημαία, αυτό σημαίνει πάρα πολλά για τον τρόπο που επεξεργάζεσαι την τουριστική σου προβολή, για τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι την προβολή της Κεφαλονιάς και για τον τρόπο που διαχειρίζεσαι τα δρόμενα γύρω από τον τουρισμό. Και δυστυχώς δεν βλέπω κάποιο τρόπο να την ξαναπάρουμε πίσω αυτή τη γαλάζια σημαία, γιατί κάποια στιγμή το καλοκαίρι, όχι το καλοκαίρι, κάποια στιγμή τους επόμενους μήνες θα δοθούν και πάλι οι γαλάζιες σημαίες. Ο Μύρτος, όταν έρθει κάποιος να κοιτάξει σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται, με αυτό το παράπηγμα που είχε στηθεί εκεί πέρα μετά το Σεπτέμβριο, δεν νομίζω ότι θα δώσει κάποιος εκ νέου τη γαλάζια σημαία στο Μύρτο. Δηλαδή και του χρόνου πάλι. Αυτό το παράπηγμα
αυτό το παράδειγμα ήταν ο απόλυτος εξευτελισμός, δηλαδή δεν υπάρχουν άλλες λέξεις. Κοιτάξτε όμως, αν δείτε την Δημοτική Αρχή Διαστόματος του Αντιδημάρχου Τουρισμού, βγαίνει και θριαμβολογεί συνεχώς. Θριαμβολογεί για τα κουραζερόπλια που θα έρθουν. Που θα έρθουν. Για τα κουραζερόπλια που χάθηκαν. Στον δρόμο και από 130 βρεθήκαν σε 30. Και δεν κάνει κανείς θέμα, κύριε Χαλαβατζή, δεν κάνει κανένα θέμα για, για τα ταξίδια, τα ανούσια που γίνονται. Δεν κάνει κανένας, συζητά το πόσο η τουριστική προβολή δεν έχει μπει σε ένα σωστό καλούπι. Mm-hmm. Μπορεί να βαυκαλιζόμαστε ότι πηγαίνουμε στο Λουγκάνο, Είναι ωραία στο Λουγκάνο όμως. Ναι, θα είναι, πιστεύω, δεν έχω πάει. Αυτοί που το απολαμβάνουν σίγουρα θα μπορούσαν να μας μεταφέρουν την εμπειρία τους. Το θέμα είναι όμως να συζητήσουμε για τα απλά, τα καθημερινά ζητήματα που έχουν άπτονται του τουρισμού και όχι να περιφερόμαστε, το έχουμε ξαναπεί, ασκόπως σε ταξίδια ανά τον κόσμο. Αλλά η τουριστική δράση πρέπει να μπει σε ένα καλούπι που θα πρέπει, αντί να απαξιώνεται η αντιπολίτευση στις προτάσεις που κάνει, θα πρέπει να τις δεχτούν με περισσότερο σεβασμό, με περισσότερο σκεπτικισμό, ούτως ώστε να έχουμε και τα ανάλογα αποτελέσματα. Ο τουρισμός δεν είναι κάτι που αφορά τη Δημοτική Αρχή ούτε την αντιπολίτευση. Αφορά όλους τους Κεφαλονίτες. Mm-hmm. Το τουριστικό προϊόν, εφόσον αναπτυχθεί, θα δώσει θέσεις εργασίας και καθώς καταλαβαίνετε, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με συλλογικότητα, με περίσκεψη και σοβαρότητα. Εγώ πάντως όσες φορές έχω παρακολουθήσει Δημοτικό Συμβούλιο και όσες προτάσεις έχετε κάνει για τουρισμό και για άλλα θέματα, έχετε αντιμετωπιστεί με περισσή ειρωνία και με αλαζονία ότι τι είναι αυτά που μας λέτε, ας πούμε. Δεν κάθεται να ακούσουν. Ναι, είναι χαρακτηριστικό γενικότερα της Δημοτικής Αρχής να απαξιώνει την αντιπολίτευση σε κάθε πρόταση που εμείς καταθέτουμε. Πάντως για να επανέλθουμε στο ζήτημα της προστασίας της περιουσίας, επειδή μας απαξίωσε τόσο ο Αντιδήμαρχος όσο και ο Πρόεδρος, λέγοντας ότι τι θέλετε να βάλουμε κάμερες και αστυνομικούς και εν πάση περιπτώσει φύλακες και δεν ξέρω τι άλλο σκέφτονται, που δεν ποτέ είπαμε εμείς αυτά. Εμείς ζητήσαμε να γίνει μια ευρύτερη σοβαρή κουβέντα για το θέμα της προστασίας της περιουσίας. Ξέρετε πολύ καλά, γιατί έχετε κάνει και ρεπορτάζ για το τουριστικό περίπτερο, και επιτρέψτε μου να αναφερθώ λιγάκι, γιατί είναι μια περιοχή που είναι η παλική, που είναι εξαιρετικά λιγωμένη. Mm-hmm. Το τουριστικό περίπτερο το έχετε δει σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Ναι, είναι μια θλιβερή κατάσταση. Σε θλιβερή κατάσταση ακριβώς. Αν δεν έχει ευθύνη η Δημοτική Αρχή για αυτήν την απαξίωση, για αυτήν την, πρακμιακή εικόνα, ποιος έχει ευθύνη, κύριε Χαλαβατζή? Ναι. Δεν έπρεπε εδώ και 7 χρόνια που έχουν αναλάβει τις τύχες της Κεφαλονιάς, δεν έπρεπε να έχουν ένα πλάνο πώς το αξιοποιούν αυτό το χώρο και πώς θα τον αναβαθμίσουν, αντί ουσιαστικά να είναι χώρος για πτώματα σκυλιών και για φωλιά, σαν φωλιά πουλιών. Και όχι... και αυτό που σας λέω είναι κυριολεξία. Και όχι μόνο αυτό. Βλέπω και μια προσπάθεια υποβάθμισης από την Δημοτική Αρχή, ότι κάνουμε, δεν καταλαβαίνουμε, δεν ακούμε, ενώ έχει βγει το θέμα στη δημοσιότητα και το έχουν παίξει και όλα τα τοπικά site και όλοι οι σταθμοί το έχουν πει. Βλέπω δηλαδή ότι εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα. Δηλαδή δεν πειράζει που είναι έτσι αυτό, δεν μας πειράζει και συνεχίζουμε σαν να μην τρέχει τίποτα. Θα έλεγε κάποιος, εντάξει, αν είναι μόνο αυτά δεν πειράζει. Που δεν είναι μόνο αυτά. Είναι η αξιοποίηση της περιουσίας 150 στρεμμάτων στο μετόχι της Παλικής, που δεν έχει κανένα σκοπό και καμία βλέψη του τι θα κάνει αυτά τα στρέμματα. Δεν είναι σημαντικό, πιστεύω, τα 20 στρέμματα στα Κοτσορέικα να τα δώσουμε, να τα νοικιάσουμε για βοσκοτόπια. Σημαντικό, απείρως περισσότερο από αυτό, θα ήταν να δοθεί μια πρόταση πώς προστατεύουμε τα σφαγεία,
υγεία, πώς προστατεύουμε το τουριστικό περίπτερο και το αξιοποιούμε, πώς προστατεύουμε τα συμφέροντά μας στο ξενοδοχείο, στις οικές της Κορινθίας, πώς φροντίζουμε για τα αντιπλημμυρικά έργα που πρέπει να γίνουν στην περιοχή της Αγίας Εφημίας, για να μην υποστούμε πάλι τον χειμώνα που μας έρχεται, να μην υποστούμε αυτά που είχαμε υποστεί πέρυσι με την θεομηνία της 7 του Οκτώβρη, που έγιναν καταστροφές σε περιουσίες και σε επιχειρήσεις. Να δούμε τι γίνεται με το θέμα των συγχωνεύσεων που έχουν εξαγγελθεί ευρύτερα από τον κύριο Γαβρόγλου, συγχωνεύσεις του ΤΕΙ Ιωνίων Νήσων με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που κάτε με μπορεί να επιφυλάσσονται και εκπλήξεις. Αυτό, γιατί αυτό μπορεί σωστά να το θέλετε, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει αυτό. Ναι, αυτά δεν είναι σημαντικά ζητούμενα να συζητήσουμε. Ανταυτόν έχουμε 40 θέματα στην ημερήσια διάταξη, 40 θέματα, μια βιομηχανία, βιομηχανική θα έλεγα, τη χαρακτήριζα παραγωγής θεμάτων, που προσπαθούμε μέσα σε ελάχιστο χρόνο να τα εξαντλήσουμε. Δεν είναι όμως το ζήτημα να βγάλουμε αποφάσεις για 40 και 50 θέματα. Είναι να σταθούμε με προσοχή, να σταθούμε εξαντλητικά για τα μείζωνα ζητήματα που ταλανίζουν την περιοχή μας. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, πάντως εγώ διακρίνω μια κόπωση από πλευράς δημοτικής αρχής. Διακρίνω και εγώ αυτή την κόπωση. Δηλαδή, και διακρίνω, σαν να βαριόμαστε, σαν να μην έχουμε όρεξη πολύ. Είναι κάπως λίγο τα πράγματα. Η εικόνα του Συμβουλίου που υποτίθεται θα ξεκινούσε τις 6 και καταλήγει να ξεκινάει τις 7. Ναι, μονίμως. Και παρακμής. Ο κύριος Μαρκέτος, που είναι παλιός δημοτικός και πρώην νομαρχιακός σύμβουλος, είπε χαρακτηριστικά ότι δεν το έχει ξαναδεί αυτό το πράγμα. Να ξεκινάει υποτίθεται το συμβούλιο στις 6 και στην ουσία να γίνεται μια ώρα αργότερα. Ο καθένας έρχεται ό,τι ώρα θέλει. Αυτό είναι ευθύνη του Προέδρου και ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Αλλά πρέπει να ασχοληθούν συστηματικά και σχολαστικά με όλα τα ζητήματα. Το θέμα της προσέλευσης μπορεί να φαίνεται επιδερμικό, αλλά δείχνει στην ουσία πώς σκέφτονται οι σύμβουλοι της συμπολίτευσης. Είναι στο οχαδελφέ, δεν βαριέσαι, πάμε, σαν καταναγκαστικό έργο δηλαδή, να πρέπει να βρεθούμε εκεί αυτές τις ώρες, να περάσουμε τα θέματα όσο πιο γρήγορα μπορούμε και να σηκωθούμε να φύγουμε να πάμε στα σπίτια μας. Δεν είναι έτσι όμως. Μα εγώ εδώ είναι αυτός ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι να κάνει μια σοβαρή, τεκμηριωμένη, συγκροτημένη κουβέντα για τα θέματα, και αν υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο, να το κάνουμε. Ακριβώς. Και έχουμε καταντήσει και εμείς από εδώ. Αν πρόκειται να βγει κάτι προς όφελος της Κεφαλονιάς. Το ζήτημα δεν είναι βεβαιασμένα και με σπουδή να τελειώσουμε τα ζητήματα για να πάμε να κοιμηθούμε νωρίτερα. Το ζήτημα είναι ότι αν σεβόμαστε το ρόλο μας και σεβόμαστε πολύ περισσότερο αυτούς που μας εξέλεξαν στους συγκεκριμένους τόπους, θα πρέπει να ασχολούμαστε με τα μείζωνα, με τα σημαντικά προβλήματα. Ο Κεφαλονίτης μην νομίζετε ότι δεν μας παρακολουθεί. Ξέρετε καλύτερα από μένα ότι την ώρα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου υπάρχουν πάρα πολλές, πάρα πολλοί μας παρακολουθούν. Παρακολουθούν βεβαίως και από το, μέσα από το ραδιόφωνο ακούνε και από την ιστοσελίδα βλέπουν πραγματικά. Άρα λοιπόν δεν περνάει απαρατήρητο το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι το μείζον όργανο του Δήμου και παρακολουθείτε με αυστηρότητα και αν θέλετε με ιδέουσα σοβαρότητα από όλον τον κεφαλονίτικο κόσμο. Άρα λοιπόν μήπως πρέπει αυτή η Δημοτική Αρχή που έχει και την ευθύνη, την τελική ευθύνη να αλλάξει ρότα, να αλλάξει τακτική και να δώσει στο Δημοτικό Συμβούλιο την αξιοπρέπεια και την αξιοπιστία που δεν έχει. Αυτό θα αυτά ήταν είναι ερωτήματα που πρέπει να τους βασανίσουν. Μια μεγάλη αναβάθμιση, και έχουμε καταντήσει και εμείς από εδώ σχεδόν γραφική να λέμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια για τα θέματα που έρχονται, που είναι πολλά, για την ώρα έναρξης που είναι καθυστερημένη πάντα. Και βλέπουμε τώρα να υπάρχουν και αντιδράσεις και μέσα από την ίδια την πλειοψηφία. Με την τελευταία του κ. Άγγελου Μαρκέτ, ο οποίος ο άνθρωπος σηκώθηκε και έφυγε, έχοντας έρθει από τις 6 παρα 10 και 7 παρα 20 ακόμα οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας κυρίως δεν είχαν εμφανιστεί. Κοιτάξτε, ο Άγγελος και Μαρκέτος είπε με τον πιο εύλογο τρόπο ότι αυτό το ρεμπελιό είναι κάτι που δεν
μπορεί να γίνει αποδεκτό. Mm. Και νομίζω ότι ήταν πολύ εύστοχη η διαμαρτυρία του και η αποχώρησή του. Ο καθένας επικρότησε τον Άγγελο τον Μαρκέτο για τη στάση του. Αυτή ήταν μια στεναρή στάση που ουσιαστικά ήταν σαν να λέει ξεχύλισε το ποτήρι. Mm. Το θέμα είναι, θα απασχολήσει την Δημοτική Αρχή αυτό ή για μία ακόμη φορά θα το ρίξει στην πλάτη της από πίσω και θα πει... Νομίζω, κύριε Χαλαβατζή, ότι είναι κουρασμένη αυτή η Δημοτική Αρχή. Το δείχνει σε όλες τις... Σε κάθε της... Αυτό φαίνεται στους τελευταίους μήνες. Ότι έχει καταθέσει τα όπλα... δεν νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει κάτι. Το μόνο που μπορεί να προσφέρει είναι να συμπληρωθεί ο χρόνος που της έχει δοθεί και να αποχωρήσει. Δεν νομίζω πως έχουν να προσφέρουν κάτι στους κεφαλονίτες. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Έχετε κάτι άλλο στο μυαλό σας ή να θέλετε να συζητήσουμε ή να πούμε? Να πούμε καλό μήνα καταρχάς. Καλό μήνα, ναι. Μάλλον στο τέλος της συζήτησής μας. Και καλό μήνα. Να ευχηθούμε, ναι, το πλοίο στην γραμμή Πάτρα Σάμι. Ξεκίνησε σήμερα το πλοίο. Να ξεκίνησε βεβαίως και το καλωσορίζουμε και να ευχηθούμε να μείνει στη γραμμή για να εξυπηρετήσει την Κεφαλονιά. Mm-hmm. Άλλωστε είναι περιττό να σας το πω, το γνωρίζετε και εσείς στα Δημοτικά Συμβούλια, η παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης έδωσε μάχες, mm-hmm, για την επαναλειτουργία της γραμμής. Ήμασταν εκείνοι που σηκώναμε τη σημαία της δημοσιότητας της γραμμής. Κάποιοι άλλοι που σήμερα θριαμβολογούν και που θέλουν να θυματοποιήσουν τους εαυτούς τους και θέλουν επιπρόσθετα να δείξουν ότι μπαίνουν σε οικονομικές θυσίες για το καλό του Κεφαλονίτη, αυτοί ήταν, mm-hmm, που φώναζαν ότι η γραμμή δεν είναι βιώσιμη και ότι η Κεφαλονιά εξυπηρετείται κάλλιστα από την περιοχή της του πόρου και δεν χρειάζεται άλλη γραμμή. Mm-hmm. Εμείς δεν θα απαντήσουμε σε αυτά, απλά αφήνουμε να τα κρίνει ο κεφαλονίτικος κόσμος που έχει πνεύμα, mm-hmm, έχει νου και λογική και βλέπει πόσο αντιφατικές ήταν τότε οι δηλώσεις, mm-hmm, των στελεχών της Δημοτικής Αρχής. Αυτό, κύριε Ραβατινέ, σας θα αναγνωρίζουν όλοι και στην παράταξή σας ότι είσαστε εκεί και τότε που και με τις δύο εταιρείες που ήθελαν και τελικά το πήραν και με την προηγούμενη εταιρεία πριν από δύο χρόνια που συζητούσε για την επαναλειτουργία της γραμμής, ήταν εκεί ανεξάρτητη Ενωμένη Κεφαλονιά. Δυναμικά, μα εμείς υπάρχει... τότε δηλώναμε σε όλους τους τόνους ότι τώρα δεν είμαστε με τους πλειοκτήτες. Ακριβώς. Αυτό φαίνεται περίτρανα τώρα. Των κεφαλονιτών. Έλεγα τότε χαρακτηριστικά ότι δεν είναι δυνατόν ο Λειψουργιώτης ή ο Ρησιάνος. Ο Λειψουργιώτης ιδιαίτερα να ξυπνάει, ας πούμε, τις 5 το πρωί για να κάνει tour όλη την Κεφαλονιά μέχρι να φτάσει στον πόρο για να φύγει τις 8.30. Αυτό δηλαδή ήταν ουσιαστικά ένα μαρτύριο. Και το αντιλαμβάνονταν όλοι. Λέγαμε λοιπόν ότι με κάθε τρόπο πρέπει αυτή η γραμμή να επαναλειτουργήσει. Και έλεγαν τότε στη Δημοτική Αρχή, σας θυμίζω, ότι να λειτουργήσει, ναι, αλλά σε καθημερινή βάση και ολοχρονικά. Εμείς όμως πιο ρεαλιστές λέγαμε, αν η γραμμή όπως λέτε δεν είναι βιώσιμη, εμείς δεχόμαστε να λειτουργεί και 2-3 φορές την εβδομάδα, αν αυτό θα της εξασφαλίσει η βιωσιμότητα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ήμασταν τότε με ένα καθαρό σκεπτικό πώς η γραμμή θα λειτουργήσει. Ακριβώς. Και πώς θα είναι βιώσιμη. Ανεξαρτήτως εταιρείας που θα την έχει. Να λειτουργεί η γραμμή αυτό. Ποιος θα την έχει, αν είναι η κίτρινη ή αν είναι η μπλε. Ναι. Εμείς δεν ήμασταν με εταιρείες, ήμασταν με την εξυπηρέτηση των κεφαλονιτών. Γι' αυτό χωρίς με συνειρία και χωρίς μικροψυχία θα χειροκροτήσουμε την έναρξη της γραμμής, όμως περιμένουμε να δούμε αν αυτό θα έχει διάρκεια, mm-hmm, αν αυτό θα παγιωθεί και δεν θα είναι ένα σαμάκι που θα λειτουργήσει για ένα προσωρινό διάστημα και μετά θα έχουμε ξανά δεύτερη αποχώρηση. Μάλιστα. Όμως παραμένουμε στην επικρότηση της επαναλειτουργίας της γραμμής και την αγκαλιάζουμε βεβαίως, mm-hmm, με θερμές αγκαλιές. Να είστε καλά, κύριε Ραβατινέ. Καλή συνέχεια να σε ευχηθώ, καλή δύναμη και θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια και σε εσάς, την καλημέρα μου και σε όλους τους ακροατές. Να είστε καλά. Γεια και χαρά. Σας
Sometimes I'm gone.